γνωρίζεις. Λοιπόν, αυτό που δεν γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες, για να το περάσουμε έτσι στο επόμενο το θέμα, μια πάσα έδωσες τώρα, είναι ότι δεν είμαστε γιατροί του εαυτού μας. Δεν μπορεί να είμαστε γιατροί του εαυτού μας. Ναι, έχουμε μια τάση να παίζουμε λίγο τον καραγκιόζη γιατρό. Ναι, αυτό επιβεβαιώνει και το διάβασε το κομμάτι με την καινούργια την έρευνα. Βέβαια, που λέει ότι είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη σε κατανάλωση ασυνταγογράφητων αντιβιωτικών. Ακριβώς. Καλύτερα να τα λέω έτσι παρά να τα λέω λάθος. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι το έχουμε κάνει, πολλοί το έχουμε κάνει, αλλά το έχουμε ζήσει όλοι. Όλο και κάποιος παίρνει αντιβίωση και λες ποιος την έδωσε και λέει ένας φίλος. Ή μόνος μου. Έχουμε λοιπόν μια φαρμακολαγνία. Ακριβώς. Και δηλώνω. Το παθαίνεις κι εσύ? Κι εγώ καμιά φορά. Σήμερα έχω κάνει αυτό, να τρέξω σε φαρμακείο. Θα μας μαλώσει ο καλεσμένος μας, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Ο καλεσμένος μας είναι ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γιατρέ. Καλησπέρα, κύριε Βίδα, κυρία Ρακούση, σε εσάς και τους ακροατές σας. Το γιατρέ μου αρέσει, είσαστε και δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος της ΕΘΚΕ και πολλά άλλα. Το γιατρέ όμως εμένα μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ, γιατί έτσι είναι και εμένα μ' αρέσει να με λένε γιατρέ, γιατί αυτό θέλαμε από μικρά παιδιά να γίνουμε, μας αξίωσε ο κόπος και ο Θεός να γίνουμε και υπηρετήσαμε και υπηρετούμε τον άνθρωπο, γιατί είναι η πιο ανθρωπιστική επιστήμη κατά την άποψή μου. Οπότε, γιατρέ, τι έχετε να πείτε στον άνθρωπο που κάνει το γιατρό του εαυτού του? Τι θα λέγατε στο μέσο Έλληνα, ο οποίος με το που κρυώνει αποφασίζει μόνος του, για να μην τρέχει στους γιατρούς, να πάρει αντιβίωση? Θεωρώ ότι βλάπτει και τον εαυτό του, αλλά και τους διπλανούς του και τα παιδιά του, διότι με αυτόν τον τρόπο το μόνο που καταφέρνει είναι να κάνει πιο ανθεκτικά τα μικρόβια, όχι μόνο του οργανισμού του, αλλά και της χώρας, με έμεσο τρόπο, όπου αυτό τελικά καταλήγει και εις βάρος της δυνατότητας να θεραπευτεί αν κάποιος βρεθεί στις μονάδες, στη μονάδα της εντατικής της χώρας μας, αλλά και υψηλού κόστους, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για το κράτος, το οποίο, εάν θέλετε, χρηματοδοτεί το υγειονομικό μας σύστημα. Θα πει κανείς, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Θα σας πω ότι είμαστε η χώρα στην Ευρώπη με τα πιο ανθεκτικά μικρόβια. Δηλαδή, θέλουμε μεγάλη κατανάλωση όταν χρειαζόμαστε την αντιβίωση και κυρίως στο νοσοκομείο ή στις μονάδες εντατικής για να αντιμετωπίσουμε ένα μικρόβιο. Γιατί μάθαμε στα μικρόβια να έχουν γίνει πιο ανθεκτικά. Γιατί όταν δεν τα χρειάζονταν ή όταν δεν τα χρειαζόμαστε, παίρνουμε αντιβίωση, με αποτέλεσμα αυτά τα οποία δεν είναι παθογόνα στον οργανισμό μας να γίνονται παθογόνα και ανθεκτικά. Υπό αυτή την έννοια, αυτό το οποίο εμείς θα κάνουμε σαν Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο μαζί με την επιστημονική κοινότητα, που είναι η κυρία Γιαμαρένου, κυρία Καναλακοπούλου, ομότιμοι καθηγητές στα ζητήματα των δημόσιων και ο κύριος Κουτέλης, καθηγητής, μαζί με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, να πάμε στις κοινωνίες, στους δήμους, στις κοινότητες και να πούμε πόσο σημαντικό είναι ο καθένας από εμάς να πηγαίνει πρώτα στο γιατρό του και μετά να παίρνει το φάρμακό του, κυρίως την αντιβίωση, διότι αυτό κάνει καλό και για τον ίδιο και, επαναλαμβάνω, και για τα παιδιά. Φτάσαμε στο σημείο, μάλιστα, και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου να υποθεί ότι επειδή πλέον τα νέα αντιβιωτικά δεν υπάρχουν, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο μη περαιτέρω αντιμετώπισης των μικροβίων, είναι γεγονός ότι αν δεν γίνουμε καλύτεροι σε αυτή τη κρίση, τότε θα υπάρχουν άδικες απώλειες ζώων, ενώ σε άλλες χώρες θα μπορούν να αντιμετωπίζονται με τη παρέτρα των όπλων που υπάρχουν στην επιστήμη. Με αυτό που λέτε, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο σοβαρή η κατάσταση από ό,τι πιθανώς νομίζουμε. Βέβαια, ναι, δεν είναι κάτι που αφορά την δική μας υγεία μόνο. Σοβαρή. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Βίδο, η κυρία Ραγκούση. Θα σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν, που βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση από εμάς, συγκεκριμένες ενέργειες και στο Παρίσι και στην Αγγλία και γενικά στην Ευρώπη, ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να παίρνει κάποιος κάποια αντιβίωση χωρίς να χρειάζεται. Εκεί υπάρχει βεβαίως ο νόμος ότι καμία
καμία περίπτωση δεν δίνεται στο φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή. Κάτι το οποίο ξέρετε εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουν κάνει τις σχετικές νομοθεσίες, ώστε όποιος το κάνει να έχει και την ανάλογη ποινή. Δυστυχώς όχι από τον πολίτη, από τον φαρμακοποιό. Στο φαρμακοποιό. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να αντιληφθεί και την ευθύνη, όπως και οι προηγούμενες βεβαίως, αλλά και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει. Αλλά χθες είπαμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το μεγαλύτερο, σημαντικότερο προληπτικό μέσον που έχουμε, και άρα περιορίζουμε και την αντιβίωση, είναι ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός και πότε πρέπει να γίνει σχετικά με το πνευμονιόκοκο, αλλά καθώς επίσης και με την γρήπη. Ξέρετε ότι πέρυσι δυστυχώς είχαμε άλλη μια πρωτιά στη χώρα μας. Τις περισσότερες απώλειες ανθρώπων από γρήπη ή τα έναν ή ένα 97, όταν στις άλλες χώρες είχαν μηδενίσει, είχαν περιορίσει αυτές τις απώλειες ανθρώπων. Και εδώ, επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν την εμβολιαστική περίοδο, θα πρέπει να αντιληφθούμε το πόσο σημαντικό είναι να αντιληφθεί ο κάθε ένας που έχει μια ευπάθεια, και βέβαια μπορεί να το πει και ο γιατρός του, ή εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται άνω μιας ηλικίας των 60 ετών, να εμβολιάζονται και να μην μπαίνουν σε μια πολιτική μη εμβολιαστική, η οποία τελικά και στερεί ζωές, αλλά και δημιουργεί μεγάλα έξοδα για το κράτος για να αντιμετωπίσει τελικά την πάθηση. Φαντάζομαι ότι και για να εμβολιαστούμε πρέπει να ρωτήσουμε πρώτα τον γιατρό. Δεν πηγαίνει ο καθένας μόνος του και κάνει το εμβόλιο. Πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού του ή όχι? Βεβαίως πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού του. Σε γενικές γραμμές πάντως είμαστε πολύ χαμηλά στον εμβολιασμό ως χώρα. Θα σας πω ότι το επιθυμητό είναι βάσει αυτό που σας περιέγραψα, άνω των 70% εμβολιασμό, κάτι το οποίο προωθούν όλα τα κράτη της Ευρώπης. Εδώ είμαστε μόλις από το 7%, έχουμε φτάσει στο 11%, πολύ χαμηλά, και γι' αυτό προφανώς είχαμε και αυτές τις μεγάλες απώλειες. Και υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτεροι τρόποι που κανείς μπορεί να το δει, και οι γιατροί φυσικά, με το strep test, όπου μέσα από αυτό μπορεί να δει αν χρειάζεται ένας ασθενής να πάρει αντιβίωση ή όχι. Δηλαδή, εάν δεν είναι θετικό το strep test, είναι μία ίωση, αυτό θα το δει βεβαίως ο γιατρός, ώστε να μην πάρει αντιβίωση. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει εμείς, αν θέλετε με τις μικρές ή όποιες δυνάμεις μας, αλλά κυρίως η κεντρική πολιτική για τη δημόσια υγεία που ανήκει στο Υπουργείο Υγείας, να γίνει μέσα από μία συγκροτημένη στρατηγική ενημέρωση των πολιτών. Να ρωτήσω κάτι επί του πρακτικού, ήδη το μισό είπατε τώρα, αλλά να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο για τους ακροατές μας. Ξυπνάω το πρωί και δεν νιώθω πολύ καλά. Έχω λίγο συνάχη, μία ζαλάδα, δεν είμαι σε κατάσταση για να πέσω στο κρεβάτι και πάω στη δουλειά μου. Μία ένδειξη κρυολογήματος, δεν ξέρω. Τι κάνω, γιατί αν πάρω το γιατρό και του πω ότι έχω λίγο συνάχη, ξέρω εγώ, ή πρέπει να το κάνω αυτό? Καταρχήν θεωρώ ότι αν είμαστε ένας καιρός οργανισμός, ο οποίος διατρέφεται καλά, κοιμάται καλά, κοιτάμε γενικότερα τη ζωή μας, τότε έχουμε οπλίσει τον οργανισμό μας να αντιμετωπίσει οποιασδήποτε έτσι ευκαιριακές παθήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, μέσα από αυτή την περιγραφή που κάνετε, αυτό το συνάχι μπορεί να είναι μια αλλεργική διαδικασία ή μια υιογενής και όχι μια μικροβιακή. Συνήθως τι γίνεται? Πηγαίνουμε στο διπλανό φαρμακείο ή μας λέει, και όπως είπατε και η γειτόνισσα, ή θεωρούμε ότι θεραπευτήκαμε μια άλλη φορά με έναν τρόπο που χρησιμοποιώντας και αντιβίωση, αντί να προστατευτούμε έτσι προληπτικά, να δημιουργήσουμε τα μικρόβια που είναι φυσιολογικά στον οργανισμό μας, γιατί και το έντερο και άλλοι διάφοροι τόσοι όργανα μπορεί να έχουν μικρόβια, αλλά είναι όχι μη παθογόνα. Αυτά λοιπόν, εφόσον πάρουμε την αντιβίωση, να τα ευαισθητοποιήσουμε και να γίνουν πιο ανθεκτικά, και κάποια στιγμή αυτό να δημιουργήσει οτιδήποτε σε επίπεδο της ευπάθειας. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να γίνουν αντιληπτά. Χρειάζεται η ενημέρωση. Ξέρετε, υπάρχει αντίληψη στη χώρα μας. Α, δεν μου έδωσε φάρμακο ο γιατρός, δεν είναι καλός γιατρός. Ναι, ή για αυτή την περίπτωση, πάρε προληπτικά και μια αντιβίωση, θα σου κάνει καλό. Και αυτό όταν γίνεται, είναι αυτό που λέμε, το φάρμακο γίνεται φαρμάκι. Δηλαδή όταν πάρει κανείς κάτι
το οποίο είναι φάρμακο, ενώ δεν θα έπρεπε να το πάρει γιατί δεν χρειαζόταν, τότε αυτό μετατρέπεται σε φαρμάκια. Κύριε Πατούλη, ήσασταν σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και τις οδηγίες. Να καλό μεσημέρι σε εσάς. Να είστε καλά. Να έχουμε καλό χειμώνα. Χειμώνα. Με υγεία. Να είστε καλά, γιατρέ.